Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μου φίλοι, καλώς ήρθατε στη σημερινή εκπομπή του Orthodox Heart, Αφρική της καρδιάς μου, η Ορθοδοξία στην Αφρική. Σήμερα θα πάμε στο χώρο της Ιεράς Αποστολής, στο όμορφο Κονγκό και θα αναφερθούμε στη μεταστροφή ενός δεκάχρονου κοριτσιού της Νίνας και της μητέρας της από τον προσταρισμό στην Ορθοδοξία. Η Νίνα ήταν ένα κοριτσάκι 10 χρονών, το τρίτο παιδί μιας οικογένειας που ζούσε στο δυτικό Κασάι. Τα δύο προηγούμενα αδερφάκια της, δύο αγοράκια, είχαν αφήσει από πολύ νωρίς αυτόν τον κόσμο, μικρά-μικρά, χαρίζοντας έτσι στην Νίνα τον τίτλο της μοναχοκόρης. Η Νίνα είχε γεννηθεί από μια μητέρα που είχε έντονα θρησκευτικά ενδιαφέροντα, και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε είχε ασπαστεί κάποια προστατική αίρεση και είχε γίνει και παστόρισα, δηλαδή αίρια. Όπως καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου φίλοι, είναι άλλωστε αυτονόητο, η Νίνα ακολουθούσε τη μητέρα της στη σύναξη των Προτεσταντών, όμως η καλή φήμη του σχολείου της Ορθόδοξης Ιεράς Αποστολής έφερε το κοριτσάκι στα Ορθόδοξα Θρανία. Από εκείνο το σημείο άρχισε μια σειρά εσωτερικών και εξωτερικών αμορφώσεων. Καθώς ο χρόνος περνούσε, η Νίνα άρχισε να διστροπεί και να μην θέλει να ακολουθεί τη μητέρα της στη συνάξη των Προτεσταντών. Παρακολουθούσε όμως αδιάλεπτα, παρότι ήταν αβάπτιστη, τις εκκλησιαστικές συνάξεις των Ορθοδόξων. Και έτσι, αγαπητοί μου φίλοι, δεν πέρασε πολύ καιρό και το κορίτσι ζήτησε να βαπτιστεί. Οι γονείς της και πιο πολύ η γιαγιά της δεν ήθελαν ούτε να ακούσουν κάτι τέτοιο. Αυτό γιγάντωσε την επιθυμία της Νίνας να λάβει το Άγιο Βάπτισμα. Ο πατέρας της αναγκάστηκε να επανεξετάσει το αίτημα της κόρης τους και σκέφτηκε: τα δύο πρώτα μου παιδιά πέθαναν, το ένα 2 ετών και το άλλο 1 έτους. Η κόρη μου είχε γίνει 10 ετών, ας βαπτιστεί αφού το θέλει τόσο πολύ, μήπως και πεθάνει και αυτή. Έτσι οι υπόλοιποι της οικογένειας υποχώρησαν και δέχτηκαν στενόχωρα την απόφασή του. Η Νίνα ευχαρίστησε ολόκληρα και τον Ιβάνιο και τον επίγειο πατέρα της, κατηχήθηκε και σε λίγο καιρό κρίθηκε έτοιμη για το βάπτισμα. Συνέχιζε και πήγαιναν λοιπόν στα κατηχητικά μαθήματα και φυσικά δεν έλειπε ποτέ από Θεία Λειτουργία και τη Θεία Κοινωνία των Κυριακών και των Εορτών. Σε ένα από τα κατηχητικά μαθήματα η κατηχήτριά της μίλησε στα παιδιά για την Παναγία Μητέρα του Θεού και Μητέρα μας και στο τέλος του μαθήματος έδωσε σε κάθε παιδί μια χάρτινη μικρή εικόνα της Παναγίας Θεοτόκου. Η ψυχή της Νίνας τότε αισθάνθηκε μια βαθιά και μυστική σχέση με το Πανάγιο πρόσωπο της Παναγίας Θεοτόκου και γυρίζοντας στο σπίτι τοποθέτησε την ιερή εικόνα της στο πιο ψηλό σημείο ενός ερμαρίου της τραπεζαρίας, προκαλώντας αρκετές αρνητικές αντιδράσεις στα υπόλοιπα πρόσωπα της οικογένειας. Επέμενε όμως και πέτυχε να μείνει η ιερή εικόνα της Θεοτόκου εκεί που την είχε τοποθετήσει. Τις Κυριακές η παστόρισα μητέρα της Νίνας δεχόταν την επίσκεψη πολλών Προτεσταντών στο σπίτι τους και μόλις οι Προτεστάντες είδαν την εικόνα της Θεοτόκου έκαναν τα γνωστά σχόλιά τους και ζήτησαν να εκθρονήσουν τη Θεοτόκου από την οικογενειακή αιστεία της Νίνας. Η επιθυμία της Νίνας όμως αποδείχθηκε και πάλι υπέρτερη των προτεσταντικών απαιτήσεων. Οι γονείς της είπαν ότι είναι παιδική αξίωση και δεν θέλουν να συναχωρήσουν το κορίτσι τους, αφού για τους ίδιους αυτή η χάρτινη εικόνα δεν είναι τίποτα σημαντικό. Και έτσι οι προτεστάντες έφυγαν στεναχωρημένοι και προβληματισμένοι και συζήτησαν με πολλούς δικούς τους την σημειωθήσα αλλαγή στο σπίτι της παστόρισσας. Την αμέσως επόμενη Κυριακή, αγαπητοί μου φίλοι, ένας πάστορας, ανώτερος από τους άλλους, θέλησε να δει με τα δικά του μάτια το γεγονός και συνοδευόμενος από μερικούς άλλους, χτύπησε την πόρτα του σπιτικού της Νίνας. Η παστόρισα άνοιξε την πόρτα πρόθυμη να τους καλοδεχθεί και τότε ο μεγάλος πάστορας της λέει: «Δεν μπαίνω μέσα, γιατί εκεί πάνω έχει ένα όπλο». Η παστόρισα, αρκετά προβληματισμένη, απάντησε: «Τι είναι αυτά που λες? Δεν υπάρχει όπλο στο σπίτι μας». Ο πάστορας επέμενε: «Εκεί ψηλά υπάρχει ένα όπλο» και έδειξε το ερμάριο με την ιερή εικόνα, παραμένοντας έξω την πόρτα.
Η οικοδέσμια του εξήγησε πως εκεί υπάρχει μια μικρή χάρτινη εικόνα που πήρε η κόρη της από το κατοικητικό της, αλλά εκείνος επέμενε ότι υπάρχει ένα όπλο. Στο τέλος πήρε τη συνοδεία του και έφυγαν από το σπίτι, πικραμένοι και δυσαρεστημένοι, κρύβοντας με επιμέλεια την τρομάρα τους. Αυτή η ομολογία του πάστορος και η τρομάρα του μπροστά στην ιερή εικόνα της πυραγιές Θεοτόκου ήταν το μήνυμα του Θεού στην ψυχή της παστόρισσας. Μια αγία ανησυχία φούντωσε στην καρδιά της. Πως είναι δυνατόν μια τόση δα χάρτινη εικόνα να είναι όπλο, σκέφτηκε. Γιατί φοβήθηκαν οι πάστορες? Ερωτήματα που ζητούσαν άμεση απάντηση. Βρέθηκε λοιπόν η ευλογημένη να περνά την πόρτα της Ορθόδοξης Αποστολής, αυτή τη φορά με διαφορετικό ύφος και με τα μάτια και τα αυτιά της ολάνυκτα, προς αφάνταστη χαρά της Νίνας. Εκεί στη Μισιώνα, στην Αποστολή, έκανε πολλές ερωτήσεις, πήρε απαντήσεις, έζησε το κλίμα του Ιερού Ναού, συγκινήθηκε μπροστά στην ιερή εικόνα της Θεοτόκου και ζήτησε συγχώρηση για την κακοδοξία την οποία είχε πιστέψει και για το που τόσες φορές ξεδοφόρησε την Νίνα της. Μετά από όλα αυτά, αγαπητοί μου φίλοι, πήγε στους Προτεστάντες και ομολόγησε πως δεν πιστεύει πλέον τα δόγματά τους. Έριξε μπροστά στα πόδια τους και το ιερατικό της ένδυμα, ένα μαύρο φόρεμα, και έτρεξε να γραφτεί στον κατάλογο του κατηχουμένου της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αυτή ήταν, αγαπητοί μου φίλοι, η όμορφη μεταστροφή της Νίνας και της μητέρας της από τον Προτεσταντισμό στην Ορθοδοξία. Σας εύχομαι να έχετε ένα μεγάλο χαμόγελο στην καρδιά σας, που να ξεκινάει από την καρδιά σας και να καταλήγει στο πρόσωπό σας. Και εύχομαι σε όσους βρίσκονται στην αίρεση του Προτεσταντισμού να γνωρίσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία, να επιστρέψουν στο σπίτι του Χριστού μας. Γιατί η ψυχή όλων μας, όπως έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, είναι χριστονοσταλγική, θεονοσταλγική και ζητάει τον πλάσι της στο Θεό. Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μου φίλοι.